Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση εδώ στην ημερίδα που έχουμε ετοιμάσει. Μάλλον για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην ψηφιακή εποχή. Γίνεται στο πλαίσιο των μορφωτικών εκδηλώσεων που το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τα τελευταία 10 χρόνια έχει καθιερώσει σαν μία προσπάθεια γεφύρωσης της επιστήμης και της κοινωνίας και η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη συμμετοχή, ένα μεγάλο εύρος από θέματα τα οποία νομίζω ότι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πάρα πολύ πολλών επιστημόνων αλλά και του ευρύ κοινού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για πρώτη φορά φέτος αποφάσισε να κάνει κάποιες ημερίδες, να κάνει κάποιες παρουσιάσεις. Η πρώτη είναι η σημερινή, αφορά τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην ψηφιακή εποχή. Ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία για μας να δώσουμε με έναν απλό, κατανοητό τρόπο και με την παρουσία ανθρώπων από το χώρο τον ίδιο, να δώσουμε τις δράσεις τις οποίες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με φορείς πραγματοποιεί, στην κατεύθυνση του να δώσει στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ψηφιακό υλικό με έναν τεκμηριωμένο τρόπο, να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του και να δει και μέσα και από αυτή την εκδήλωση, αλλά και από άλλες που θα οργανώσουμε σχετικές, να δει ποιες είναι οι απαιτήσεις και ποια είναι η αναγνωρισιμότητα όλων αυτών των δραστηριοτήτων από το επιστημονικό κυρίως κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και από το σύνολο της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Η μερίδα έχει μία βασική παρουσίαση, την οποία θα κάνει η συνάδελφος κυρία Βικτωρία Τσουκαλά και η οποία θα μας δείξει μία πλατφόρμα, μου επιτρέπετε, παρόλο που είσαστε ανθρωπιστές και κοινωνιολόγοι, χρησιμοποιώ μερικές εκφράσεις οι οποίες είναι λίγο τεχνολογικές, αλλά έχουν καθιερωθεί πλέον. Θα σας δείξει λοιπόν μία τεχνολογική πλατφόρμα την οποία έχουμε αναπτύξει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και μέσα από την οποία δίνουμε δυνατότητα για πρόσβαση από το ευρύ κοινό μέσα από το ίντερνετ σε ένα μεγάλο πλούτο από περιοδικά, συνέδρια και βιβλία που ανήκουν στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Όλο το υλικό το οποίο θα δείτε φυσικά ανήκει σε φορείς οι οποίοι και όλα συμμετέχουν εδώ πέρα στο στρογγυλό τραπέζι για να συζητήσουμε μετά στην πορεία ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι η εμπειρία από αυτή τη συνεργασία, ποια περιμένουμε να είναι τα αποτελέσματα και πώς αυτά γίνονται αποδεκτά από εσάς. Στη συνέχεια υπάρχει ένα στρογγυλό τραπέζι το οποίο θα συζητήσει τα επιμέρους θέματα και ελπίζουμε μετά και τη συμμετοχή τη δική σας με ερωτήσεις πάνω σε θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν στην συζήτηση. Να ζητήσω από την κυρία Τσουκαλά να έρθει να κάνει την παρουσίαση.